μιλάμε για, για αυτές τις εναλλαγές που μας δίνεται η ευκαιρία να κάνουμε και τις κάνουμε εσκεμμένα, προκειμένου να συμπληρώσουμε ακόμα κενά πολλά που υπάρχουν. Να περιοριστώ στο σημερινό θέμα. Πολλά κενά στην ιστορική μας μνήμη, γεγονότων που συνέβησαν στον τόπο μας και δεν καταγράφτηκαν. Δεν καταγράφτηκαν γιατί οι εποχές εκείνες ήταν δύσκολες και οι άνθρωποι που ήρθαν σε αυτόν εδώ τον τόπο μας, έχοντας μέσα τους πολύ νοπές, ζωντανές, χένουσες, τις πληγές από όσα είχαν βιώσει, θέλησαν να ξεχάσουν γρήγορα, προκειμένου να ριζώσουν σε αυτόν εδώ τον τόπο και να κάνουν μια καινούργια αρχή. Και την έκαναν. Χρειάζεται όμως τώρα πια, που βλέπετε ότι η σύγκρουση στον κόσμο μπορεί να φαίνεται ότι είναι θρησκευτική, δυστυχώς, αλλά είναι οπωσδήποτε πολιτιστική, χρειάζεται να είμαστε καλά θωρακισμένοι με τις ψηφίδες της ιστορίας μας, γιατί αύριο, ίσως και πολύ νωρίτερα από το αύριο, θα χρειαστεί αυτές τις ψηφίδες να τις βάλουμε σε ένα τραπέζι όπου θα συζητηθεί το μέλλον του τόπου μας. Γι' αυτό κάνουμε αυτή την προσπάθεια να συγκεντρώσουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο. Και ενώ είχαμε συνεννοηθεί με την πρόεδρο του Συλλόγου Ελληνομουσείου Έμου και απευθυνθήκαμε στον κύριο Σιδηρά, έναν άνθρωπο δικό μας, του τόπου μας, που με πάθος και με αγάπη πολύ συγκεντρώνει με πολύ σεβασμό ό,τι βρίσκεται κατατεθειμένο σε αρχεία, σε κείμενα, σε επιστολές, σε χάρτες, προκειμένου να κάνει αυτήν την συγκρότηση του ιστορικού παρόντος μας με στόχο το μέλλον, ενώ λοιπόν απευθυνθήκαμε σε εκείνο και άρχισε να καταστρώνεται αυτή η απόψινή βραδιά, έτσι όπως θα τη δούμε να εκτιλήσεται μπροστά μας σε λίγο. Με πολύ χαρά αποδέχτηκα την πρόταση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αλεξανδροπόλεως κυρίου Αθήνα και βεβαίως της κυρίας Προέδρου, της κυρίας Κλαδαρά, της φίλης της κυρίας Κλαδαρά, να γίνει αυτή η εκδήλωση. Και με πολύ υψηλό αίσθημα ευθύνης μπορώ να σας πω, κάθισα και ασχολήθηκα με την Έμο που είναι η μαμά πόλη που γέννησε τη νέα σας πόλη. Για τα εκκλησιαστικά θα πω πολλά και όσον αφορά τις Μητροπόλεις και την πορεία της Έμου από εδώ και πέρα. Σκοπίμως χρησιμοποιώ την λέξη ότι η Έμος είναι η μητέρα πόλη που γέννησε την πόλη της Αλεξανδρούπολης. Για τα εκκλησιαστικά υπάρχει μια άλλη προσέγγιση, την οποία στο τέλος θα την ανακοινώσω, κάνοντας και ένα σχολιασμό σε ένα μελέτημα το οποίο είδε το φως της δημοσιότητας, με το οποίο δεν συμφωνώ, αλλά θα δείτε και το πνεύμα γιατί δεν συμφωνώ, όσον αφορά τους όρους Μητρόπολης Έμου, Μητρόπολης Αλεξανδροπόλεως. Καταρχήν, να πούμε ότι η Έμος, πέρα από οτιδήποτε άλλο, υπήρξε ένα σπουδαίο κέντρο του ελληνισμού μέσα σε όλους τους αιώνες, τόσο στην προομηρική όσο και στην ομηρική εποχή. Ήταν η πόλη αυτή, η υποτριομβρία, ξέρετε ότι η κατάληξη μβρία στα θρακιώτικα εκείνης της εποχής σημαίνει πόλη. Εξού μεσημβρία, συλληβρία, ποτλιομβρία. Η πόλη λοιπόν του Ποτλιος. Αργότερα υπήρξε αιωλίδα πόλη κατά τον Ηρόδοτο, διότι κατοικήθηκε από τους αιωλείς. Υπήρξε βεβαίως πόλη η οποία έχει μετονομαστεί πολλές φορές από τον ποταμό Άψυνθο, Αψυνθούπολης. Έφτασε να ταυτιστεί με την Ένο μέσα από το μυθικό πρόσωπο του Ενία και τόσα άλλα. Όμως επεκράτησε το όνομα αυτού του ομηρικού ήρωα μετά τον Τροϊκό πόλεμο που ήταν ο Ενίας, ο οποίος ονόμασε τους κατοίκους Ενίτας ή Ενιάδας ή Ενιάδες. Αυτή η πόλη βρίσκεται
Ανάμεσα στο γαλάζιο, όπως λέει ο Αλέξανδρος Ραγκαδής, ένα ωραίο του ποίημα, επισκέφθηκε την Ένωο Ραγκαδής, θα πρέπει να ξέρετε, ανάμεσα στο γαλάζιο του ουρανού, το γαλάζιο της θάλασσας και το γαλάζιο του Εύρου. Γι' αυτό είναι μία θαλάσσια πόλης, παραθαλάσσια πόλης, ακροθαλάσσια. Εγώ την ονομάζω Θρακοπαράλια, Μητρόπολης Ένου. Εκεί που κυριαρχεί λοιπόν το γαλάζιο, κυριαρχεί και το ελεύθερο πνεύμα, έλεγε ο Ραγκαδής. Εκεί αντικρίζουμε παρακάτω τη Σαμοθράκη και την Ύμβρο και νοερά την Λίμνο και όλα τα νησιά του Αιγαίου. Κατακτήθηκε και πέρασε πολλές περιπέτειες από πολλούς κατακτητές. Και πρέπει να σας πω ότι επεβίωσαν οι Ενίτες, διότι υπήρξαν τόσο σύμμαχοι των Αθηναίων τον 4ο και 5ο αιώνα π.Χ. Υπήρξαν βεβαίως οι ίδιοι υπήκοοι του Μακεδονικού Βασιλείου, αργότερα κατακτήθηκαν από τους Σελευκίδες και τους Πτολεμαίους και βεβαίως από τους Ρωμαίους. Μεγάλα το οχυρά της, ο Ιουστινιανός την τίμησε με το να ενισχύσει τα οχυρά της και βεβαίως οι Βούλγαροι την έβλεπαν ως το μήλον της Έριδος, το πολυπόθητο πετράδι της Θράκης όπως την ονομάζαν οι Βούλγαροι, διότι ήταν το επίνιον της Θράκης, κομβικό κέντρο διακομεταμιστικού εμπορίου, εξαγωγής λόγω της πλοημότητας του ποταμού Εύρου, ίσα με τη Φιλιππούπολη, την Αδριανούπολη, τη Φιλιππούπολη και ούτω καθεξής.